Αδελφοί μου, καλησπέρα σας. Δόξα τω Θεώ, πάλι είμαστε μαζί σε μια τόσο πολύ όμορφη μέρα από πνευματικής πάντοτε πλευράς, αφού σήμερα είχαμε τη μεγάλη ευλογία να ακούσουμε την Ευαγγελική περικοπή που αναφέρεται στον Άσο το Υιό. Και πιο συγκεκριμένα θα μείνουμε στο σημείο όπου ο Άσωτος Υιός, καθώς ακόμα δεν είχε προβάλει τις απαιτήσεις να φύγει από το σπίτι του, έμενε μέσα στο συγκεκριμένο σπίτι, στην οικία του πατρός του. Από εκεί έφυγε και μετανοημένος αργότερα γύρισε. Κρατάμε την οικία του πατρός. Την ερχόμενη Κυριακή πρώτα ο Θεός, θα ακούσουμε τον Κύριο να μας μιλάει για την ένδοξη δεύτερη παρουσία του και να λέει σε εκείνους που τον αγάπησαν και τον ακολούθησαν, εφαρμόζοντας τις θείες του εντολές, «Δεύτε, οι ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη εν ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου, πάλι περί βασιλείας των ουρανών». Κάνοντας ένα συνδυασμό της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής και εκείνης που θα ακούσουμε, θα ήθελα με την βοήθεια του Θεού και τη δική σας πάντοτε ανοχή να αναφερθούμε σήμερα και πρώτο ο Θεός και την ερχόμενη Κυριακή στην οικία του Πατρός, δηλαδή στην αιώνια ζωή, στον Παράδεισο. Και αυτό το κάνουμε για να ανάψει η επιθυμία μέσα μας, ο πόθος μας να κορυφωθεί και η αγάπη μας για αυτήν την Βασιλεία των Ουρανών. Διότι αυτό είναι το λιμάνι που θέλουμε να καταπλέψουμε. Παρακαλούμε κάθε μέρα το Θεό να μας αξιώσει να γίνουμε μέτοχοι της αιωνίου ζωής. Και νομίζω ότι καλό είναι να γνωρίσουμε τι είναι αυτή η αιώνια ζωή, πώς εκεί ζουν ήδη οι Άγιοι στον ουρανό, που και αυτοί προγεύονται των αγαθών της αιωνιότητος, αφού ακόμα δεν έχει στην πλήρη ανάπτυξή της η Βασιλεία των Ουρανών δώσει τα αγαθά στους εραστές της, και έτσι η χαρά μας να γίνεται μεγάλη και αυτή η χαρά να μας παρακινεί να μην υπολογίζουμε ούτε κόπο, ούτε μόχθο, ούτε διάφορες δοκιμασίες τις οποίες περνάμε στον κόσμο αυτό εξαιτίας των δαιμονικών επιθέσεων που υφιστάμεθα, για να μείνουμε σταθεροί στο θέλημα του Θεού με σκοπό να μας αξιώσει ο Θεός να ζήσουμε παντοτινά μαζί Του, στον οίκο Του, δηλαδή στη Βασιλεία των Ουρανών. Μάτι ανθρώπου δεν είδε, ούτε αυτή άκουσε αυτά τα οποία μας έχει ετοιμάσει ο Θεός στον ουρανό. Σύμφωνα με εκείνα τα οποία λέγει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. Και εάν αυτός ο υπέροχος και μοναδικός Απόστολος έφτασε μέχρι τον τρίτο ουρανό και άκουσε αυτά τα άρρητα ρήματα και δεν μπόρεσε να διηγηθεί αρκετά από αυτά για το τι σημαίνει αυτή η ένδοξη μακαριότητα, πώς εμείς θα τολμήσουμε να διαπλέψουμε ακίνδυνα, θα έλεγα, αυτό το απέραντο πέλαγος της Θείας Μακαριότητος. Εάν μπορούσαν τρόπον την να ενωθούν όλες οι γλώσσες του κόσμου και πάλι δεν θα μπορούσαν να διηγηθούν επαρκώς εκείνα τα ακατάληπτα και ανεκλάλητα αγαθά τα οποία έχει ετοιμάσει ο Θεός στον ουρανό για εκείνους που αληθινά τον αγάπησαν. Αλλά για να πάρουμε μία αίσθηση ή αν θέλετε μία μικρή ευωδία, κάποιοι αξιώθηκαν να δουν με οπτασίες και οράσεις ένα μέρος από αυτή την ανέκφραστη χαρά και την ανέκφραστη δονή και το ακαταμάχητο κάλος που μας το άφησαν αυτό το οποίο είδαν και ένιωσαν εγγράφως για να πληγώσουν την καρδιά μας με αυτό το βέλος της Θείας Αγάπης και έτσι μέσα μας να αναπτυχθεί
στον υπέρμετρο βαθμό, ο σωτήριος εκείνος θείος έρωτας. Γράφει ο Κεσάριος στο έργο του «Διάλογος» για ένα κοινόβιο, όπου εκεί ήταν ένας ευλαβής και ενάρετος μοναχός, ο οποίος έκανε 30 χρόνια υπακοή σε όλους και μάλιστα τηρούσε με ακρίβεια όλες τις εντολές του Κυρίου. Και στο τέλος της ζωής του είδε μία έκσταση, δηλαδή πήγε η ψυχή του στον Παράδεισο και αντίκρισε εκείνη τη μακαριότητα. Αφού επέστρεψε δε στον εαυτό του, φώναξε τον ηγούμενο και τους αδελφούς και είπε σε αυτούς τα εξής με ηλαρό και χαρούμενο πρόσωπο. «Αδελφοί μου», λέει, «και γέροντά μου, πόσο γλυκύτατη και πάμφωτη ήταν η νύχτα που πέρασε για μένα, πόσο ένδοξη και απερίγραπτη ήταν, αλλά και χαρμόσυνη, διότι βρέθηκα μέσα σε θαυμάσιους ύμνους να ακούω, που έψελναν στον Παράδεισο οι επουράνιοι χωροί των αγγέλων και των μακαρίων ανδρών και γυναικών, που υμνούν ακατάπαυστα το Θεό με μία γλυκύτατη μελωδία, αντικρίζοντας εκείνη την άρρητη δόξα και το υπέρτατο κάλος της ομοούσιας και αδιέρετης Τριάδος. Πόσοι», συνεχίζει, «συμφωνία έχουν αυτοί οι ύμνοι και πόσο τέρπουν την καρδιά του ανθρώπου. Στις δικές μας ψαλμωδίες υπάρχει πολλή ασυμφωνία και σύγχυση, δυστυχώς και πάθη και κόπη και άλλα όμοια. Αλλά σε εκείνη την μακαριότατη βασιλεία δεν υπάρχει ούτε καν ένα από αυτά τα ελαττώματα, γιατί όλα τα ουράνια πνεύματα συμφωνούν με τόση μελωδία και γλυκύτητα που δεν φτάνει γλώσσα ούτε πάβουν ούτε κουράζονται να δοξολογούν το Δημιουργό, αλλά όσο τον υμνούν τόσο αυξάνει σε αυτούς ο πόθος να τον δοξάζουν. Είδα», συνεχίζει, «σε εκείνους τους μακάριους χορούς τους και κοιμημένους αδελφούς μας, που έγιναν αθάνατοι και υψώθηκαν σε πολλή ευτυχία και δόξα μακαριότητας, γιατί εκοιμήθησαν μέσα στην υπακοή, οι οποίοι τόσο πολύ ακτινοβολούν, που θαύμασα με την τόση ευπρέπειά τους και κατάλαβα ότι τόσο ταπεινώθηκαν μέσα στον κόσμο, που εκεί στον ουρανό υψώθηκαν και δοξάστηκαν απείρως περισσότερο. Αυτούς λοιπόν τους ρώτησα εάν πρόκειται να συναριθμηθώ μαζί τους και να γίνω συμμέτοχος σε αυτή τη μακαριότητα. Και μου αποκρίθηκαν ότι όποιος ζήσει άμεμπτα και αναμάρτητα κατά το δυνατόν στη σάρκα και φυλάξει άσπυλο την ιδιότητα του πιστού, του χριστιανού, του ορθόδοξου, θα αξιωθεί αυτή την αγαλίαση. Έτσι λοιπόν διηγήθηκε την οπτασία και έλεγε θαυμαστά και εξαίσια πράγματα και μετά από λίγες μέρες και αυτός έφυγε από τον κόσμο. Αναφέρεται επίσης στον λιμόνα των Ανθέων ότι σε ένα κοινόβιο ζούσε ένας μοναχός πολύ ευλαβής ως προς τα θεία και εκπλήρωνε κάθε μοναχική υπόσχεση, ο οποίος, ακούγοντας τον τέταρτο στίχο του 89ου ψαλμού που λέει εκεί ο προφήτης Δαβίδ, «Χίλια έτη εν οφθαλμί σου, Κύριε, ως η μέρα ή εχθές, ή της διήλθεν», δηλαδή 1000 χρόνια με τον γήινο χρόνο στα μάτια του Θεού είναι σαν μία μέρα που ήδη πέρασε και έφυγε. Τότε λοιπόν αυτός ο ευλαβής μοναχός σκέφτηκε πολλές φορές αυτά τα λόγια, αλλά δεν μπορούσε
μέσα στην αθωότητά Του και στην αγνωσία Του, να τα ερμηνεύσει, να καταλάβει δηλαδή τη σημασία τους. Και επειδή σε εκείνο το μοναστήρι δεν ήταν κανένα σοφός δάσκαλος να τον ρωτήσει, έκανε πολύ προσευχή στον Κύριο να του αποκαλύψει το νόημα αυτού του στίχου. Και αφού προσευχήθηκε πολλές φορές, τον άκουσε ο Κύριος και πραγματοποίησε το θέλημα αυτών που τον φοβούνται. Και μια μέρα, αφού λοιπόν διάβασαν την ακολουθία του όρθρου και πήγαν στα κελιά τους όλοι οι αδελφοί, έμεινε μόνο αυτό στην εκκλησία και προσευχόταν όπως άλλωστε το συνήθιζε. Τότε λοιπόν βλέπει μπροστά του έναν αετό, ωραιότατο, πέρα από το φυσικό, που γύριζε όλο το ναό πηγαίνοντας πολλές φορές κοντά σε αυτόν τον μοναχό. Εφράνθηκε λοιπόν με την τόση ωραιότητα και δοκίμασε να τον ακολουθήσει, μέχρι που έφτασαν σε ένα δάσος κοντά στο μοναστήρι, γιατί δεν πετούσε ψηλά αλλά χαμηλά κοντά στη γη για να τον ακολουθεί ο συγκεκριμένος μοναχός. Αφού λοιπόν μπήκαν σε ένα δάσος κρυφό, αρχίζει τότε ο αετός ένα άσμα τόσο γλυκό και ευχάριστο, ώστε ήρθε ο μοναχός σε έκσταση θαυμάσια από τη γλυκύτητα του κελαϊδισμού εκείνου, σκεπτόμενος με άρρητη εφροσύνη τη μελωδία του παραδείσου, και αφθαρτήθηκε η σάρκα του με θεία νεύση και βούληση, και δεν αισθανόταν ούτε ψύχος, ούτε πείνα ή άλλη ανάγκη και φθορά του σώματος. Μόνο στεκόταν σε αυτή τη θεία αλλίωση σαν να ήταν στον παράδεισο και άκουγε την αγγελική μνωδία του αετού για 300 ολόκληρα χρόνια. Και τότε ο μεν άγγελος που είχε αυτή τη μορφή ανέβηκε στους ουρανούς, ενώ ο μοναχός ήρθε στον εαυτό του και πήγε στο μοναστήρι, νομίζοντας ότι έλειψε μία ώρα μόνο από εκεί. Και όταν έφτασε στη μονή, τον ρώτησε ο θυρωρός από πού ήταν, και αυτός απόρησε που δεν τον γνώριζε και του λέει: «Εγώ είμαι ο βηματάρης, ο τάδε, δεν με ξέρεις?» Ο πορτάρης της μονής νόμισε ότι ήταν τρελός και του είπε: «Πήγαινε στο δρόμο σου και εμείς έχουμε βηματάρι, δηλαδή μοναχό που διακονεί στο Ιερό Βήμα, αλλά εσένα δεν σε είδα άλλη φορά, ούτε μπήκες ποτέ σε αυτό το μοναστήρι». Ο ευλαβής μοναχός εξεπλάγει και του είπε όλη την τάξη του κοινοβίου και τα ονόματα των αδελφών, και πήγαν στον ηγούμενο και μαζεύτηκαν όλοι, και δεν βρήκε κανέναν από εκείνους που ήξερε, και τους είπε με έκπληξη: «Απορώ αδελφοί μου και εξίσταμε, πώς έγινε τέτοια αλλαγή μέσα σε μία ώρα που έλειψα από εσάς και άλλαξε η μορφή σας, και δεν αναγνωρίζω κανέναν, ούτε εσείς εμένα? Νομίζω ότι δεν πέρασε ούτε μία ώρα που βγήκα από το μοναστήρι, αφού διαβάσαμε την ακολουθία του όρθρου και ήταν ο τάδε ηγούμενος, οι τάδε γέροντες και όλοι οι υπόλοιποι αδελφοί». Και ο ηγούμενος τότε έκανε μία πολύ σωστή κίνηση. Πήγε στο αρχείο της μονής όπου υπήρχε το μοναχολόγιο, ερεύνησε το βιβλίο που ήταν γραμμένα εκεί τα ονόματα όλων των αδελφών, και τότε κατάλαβε ότι είχαν περάσει από την εποχή εκείνου του συγκεκριμένου μοναχού 300 ολόκληρα χρόνια.
Τον εξέτασε λοιπόν τι άνθρωπος ήταν και ποιες αρετές κατόρθωσε για να καταλάβουν πώς αξιώθηκε από τον Θεό μιας τέτοιας μεγάλης τιμής και χάριτος. Και αυτός τότε αποκρίθηκε και είπε «Δεν ξέρω καμία αρετή να έχω, μόνο είχα πάντα υπακοή προς τον ηγούμενο, τους γέροντες και προς όλους τους αδελφούς, αλλά επίσης και τέλεια αγάπη. Και ούτε σκανδάλισα κανέναν, ιδιαίτερα είχα πολύ πόθο και ευλάβεια στην υπεραγία Θεοτόκο και καθημερινά διαβάζω τους χαιρετισμούς της». Και έπειτα τους διηγήθηκε λεπτομερώς την ιστορία του αετού και αυτοί κατάλαβαν τη σημασία και έκλαψαν από χαρά και τον ασπάζονταν όλοι και τον κοίταζαν σαν πλάσμα ουράνιο και όχι επίγειο, γιατί τα λόγια του τους άφηναν άναυδους, τους φαίνονταν λόγια θεϊκά και όχι ανθρώπινα. Τότε του λέει ο ηγούμενος «Δόξασε τον παντοδύναμο Θεό που σε αξίωσε μια τέτοια θαυμάσια έκσταση την οποίαν δεν την είδε κανένας άλλος σε αυτό τον πρόσχερο και μάτιο κόσμο και δεν κατανόησε εμπράκτος ούτε ένα μέρος εκείνης της ουράνιας μελωδίας και της ανέκφραστης αγαλίασης. Και να ξέρεις ότι ήσουν 300 χρόνια σε αυτή την κατάσταση και σου φάνηκε μία ώρα. Τόση χαρά και φροσύνη θα αισθάνονται οι Άγιοι στον Παράδεισο από εκείνη την μακάρια απόλαυση της Παναγίας και Ζωαρχικής Τριάδος, που θα τους φαίνονται τα 1000 χρόνια σαν μία μέρα, σύμφωνα με το ρητό του Δαβίδ, που ποθούσες να μάθεις τη σημασία του. Ακούγοντάς τα αυτά, ο Όσιος μοναχός των 300 και ετών κατάλαβε την αλήθεια και δόξασε τον Κύριο και έκλαψε με αγαλίαση και ζήτησε να κοινωνήσει την Αγία Σάρκα και το Πανάγιο Αίμα του Σωτήρος μας Χριστού και αφού μετέλαβε των αχράντων μυστηρίων με πολλή ευλάβεια είπε τα εξής «Νην απολύεις τον δούλον σου δέσποτα» και τότε αμέσως παρέδωσε την Αγία Ψυχή του στα χέρια του Θεού. Ο Ιερός Αυγουστίνος σε ένα υπέροχο κείμενό του αναφέρει σχετικά με αυτή τη μακαριότητα «Ω ζωή άρρητη, ετοιμασμένη από το Θεό για τους φίλους Του, ζωή μακαρία του Παραδείσου, ζωή απέραντη και απερίγραπτη, ζωή που δεν γνωρίζει φθορά ή αλίωση, ζωή χωρίς λύπη και ζωή αθάνατη. Εκεί δεν υπάρχει εχθρός για να προκαλέσει καμία βλάβη, ούτε θλίψη να προκαλέσει κάποια λύπη. Η αγάπη είναι τέλεια και ο φόβος ανύπαρτος. Η ημέρα αιώνια και η νύχτα δεν υπάρχει καθόλου. Η καθημερινή τροφή της ψυχής είναι να βλέπει το Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο. Η ζωή παμπόθητη, ευκλεέστατη και πανεφρόσινη. Χαίρομαι να μελετώ τη λαμπρότητά σου. Αγάλεται η ψυχή μου να σε στοχάζεται. Σε επιθυμεί και σε ποθεί η καρδιά μου. Και όσο περισσότερο σε προβλέπω και σε σκέπτομαι, τόσο περισσότερο με πληγώνει ο πνευματικός έρωτας της επιθυμίας μου. Εφραίνεται η ψυχή μου και θέλω να σκέπτομαι διαρκώς αυτή τη ζωή. Αγάλωμαι να σε θυμάμαι. Ω ζωή απέραντη και αληθινά μακαριότατη και πάγκαλη βασιλεία, που δεν έχεις ποτέ τέλος ούτε θάνατο. Οι καιροί εκεί δεν αλλάζουν, ούτε καθόλου διαδέχονται ο ένας τον άλλον. Η ημέρα ποτέ δεν βραδιάζει, ούτε γνωρίζει κάποια άλλη αλλαγή. Εκεί χαίρεται
ο τροπεοφόρος στρατιώτης και απολαμβάνει τους χορούς των αγγέλων και στέφεται με αμαράντινο στέφανο δόξης, άδοντας και ψάλλοντας προς τον Κύριο. Καλότυχος είναι και πραγματικά μακάριος όποιος αξιωθεί να βλέπει τη δόξα και τη λαμπρότητά σου, τα τείχη και τις πύλες του κάστρου σου, τους φόρους σου, τα παλάτια, τους γενναίους πολίτες και τον παντοδύναμο και υπερένδοξο βασιλέα σου. Οι πέτρες των τυχών είναι πολύτιμες, οι πύλες με λαμπρά μαργαριτάρια και τα παλάτια πάνχρυσα, στολισμένα με ψηφίδες και ζαφύρια. Είσαι ωραία και πανέμορφη μητέρα μας, Άνω Ιερουσαλήμ, με τις εφροσύνες σου. Τίποτε ποθητό ή φθαρτό δεν έχεις από αυτά τα πρόσχερα. Το φως που σε φωτίζει συνεχώς δεν είναι από λαμπάδες ή άστρα ή από τη σελήνη ή από τον αισθητό ήλιο, αλλά το πραγματικό φως, εκ φωτός και Θεός εκ Θεού, σου δίνει αυτή την μοναδική και υπέροχη έλαμψη. Αυτά έγραφε ο ιερός Αυγουστίνος, εξομολογούμενος αυτό το οποίο ένιωθε μέσα στα βάθη της ψυχής του. Αδελφοί μου, σήμερα δεν θα κάνουμε μία βαθιστόχαστη θεολογική ανάλυση του τι εστί παράδεισος, αλλά θα πούμε λόγια απλά, βγαλμένα μέσα από τις εμπειρίες των Αγίων, για να ανάψει, όπως είπαμε, η φλόγα της Θείας Αγάπης μέσα στην καρδιά μας και να ποθούμε αυτόν τον τόπο που για μας είναι η κατάληξη όλων των πνευματικών αγώνων μας και, όπως είπαμε και το πρωί, να αποδημήσουμε κάποτε από αυτή τη ζωή για να ενδημήσουμε, δηλαδή να βρεθούμε σε αυτή τη μακαριότητα την οποία ο Θεός έχει ετοιμάσει για όλους εκείνους που αληθινά τον αγάπησαν. Επομένως, αδελφοί μου, ποια αγαλίαση θα απολαύσουμε σε εκείνη την υπέροχη ζωή. Εκεί, εάν φτάσουμε, σημαίνει ότι εδώ, στον κόσμο αυτό, ζήσαμε με φόβο Θεού. Με φόβο Θεού, εφαρμόζοντες τις εντολές Του. Γιατί αυτός ο τόπος που ζούμε τώρα εδώ, μη μου πείτε ότι δεν μοιάζει με έναν τόπο πνευματικής εξορίας. Και κάποτε θα απέλθουμε από αυτόν τον τόπο και με το θάνατο, τον σωματικό, θα περάσουμε πλέον στην αθανασία και από τη φθορά στην αφθαρσία και από αυτή τη σκοτεινή φυλακή σε έναν πολύφωτο και λαμπρό παράδεισο, όπου οι χοροί των αγγέλων εφραίνονται με γλυκύτατη μελωδία, απολαμβάνοντας ο ένας την τιμή και την δόξα του άλλου. Εκεί λοιπόν εορτάζεται μία πανήγυρης χαρμόσυνη και μία γιορτή πανεφρόσυνη με ακατάπαυστο ήχο. Εκεί αγάλεται το τάγμα των προφητών. Εκεί είναι ο ένδοξος χορός των Αποστόλων. Εκεί ο αίτητος στρατός των μαρτύρων. Η ευλαβής σύναξη των οσίων και των ομολογητών. Εκεί τα λογικά πρόβατα της μάνδρας του Χριστού, δηλαδή της Εκκλησίας, που γλίτωσαν από τις παγίδες και τα δίχτυα της παρούσας ζωής, αγάλλονται, εφρενόμενα, όμοια στη χαρά και στην απόλαυση με εκείνη των αγγέλων, αλλά έχοντας διαφορετικό τον βαθμό της αξίας, διότι αστήρ αστέρος διαφέρει και ο καθένας ανάλογα με τον κόπο που κατέβαλε σε αυτόν τον κόσμο θα πάρει και την αντίστοιχη χάρη. Εκεί λοιπόν που δεν υπάρχει φθόνος, δεν θα υπάρχει ζήλια, δεν θα υπάρχει έρηδα και φιλονικία, αλλά εκεί θα βασιλεύει με απόλυτη τελειότητα
η θεϊκή αγάπη, γιατί ο Θεός είναι για όλους εκεί το παν, το οποίο ακαταπαύστος στοχάζονται και με τον πνευματικό έρωτα όλοι οι Άγιοι για Αυτόν και τον πόθο ακμάζουν, προοδεύουν, χωρίς ποτέ να φτάνουν στην απόλυτη τελειότητα, την οποία μόνο ο Θεός καταφύσιν έχει, αλλά διαρκώς προοδεύουν προς την τελειότητα. Αγαπώντας Τον, Τον υμνούν και υμνώντας Τον, Τον αγαπούν. Και κάθε εργασία και έπαινός τους γίνεται άκοπα και χωρίς κούραση. Την τιμή του ενός χαίρονται και απολαμβάνουν όλοι, σαν να ήταν δική τους, γιατί αυτό το χαρακτηριστικό έχει η αγάπη από τη φύση της, να κάνει τον άνθρωπο διαρκώς να προοδεύει. Και οι Άγιοι στον ουρανό έχουν φτάσει στην καταχάριν τελειότητα, η οποία όμως ποτέ δεν τους κάνει να νιώθουν κορεσμό, αλλά διαρκώς και ακατάπαυστα να προοδεύουν και συνέχεια να προοδεύουν, διότι ο Θεός δεν μπορεί ποτέ να έχει τέλος και οι άνθρωποι, οι Άγιοι στον ουρανό, διαρκώς πορεύονται προς τον Θεό, ενωμένοι με τον Θεό και ζούνε αυτή την κατάσταση την απερίγραπτη, όπως το έχουμε δει πολλές φορές σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε. Όταν κάποιος αγαπάει τον συγγενή του με όλη τη δύναμη της ψυχής του και της καρδιάς του, τότε αυτή η αγάπη έχει τόσο μεγάλη δύναμη που διαρκώς θέλει ο συγκεκριμένος άνθρωπος να βρίσκεται δίπλα στο αγαπημένο του πρόσωπο. Αν λοιπόν αυτή η ανθρώπινη αγάπη έχει τόση δύναμη, πόσο περισσότερο απείρως θα έχει δύναμη αυτός ο πνευματικός και θείος έρωτας που καίει τις ψυχές των αγαπώντων τον Θεό. Μακάρι λοιπόν όσοι αξιωθούν να ακούσουν εκείνα τα ουράνια άσματα της επουράνιας μουσικής που είναι ακατάπαυστος ήχος και να συμβάλλουν με την ουράνια εκείνη χωρία, το Αλληλούια ενώπιον του Βασιλιά και Θεού των όλων, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και να Τον δούνε στη δόξα Του, όπως Αυτός είπε προς τον Πατέρα Του, «Πάτερ, αυτό είναι το θέλημά Μου, να βρίσκονται μαζί Μου εκείνοι που Μου έδωσες, για να δουν τη λαμπρότητα που είχα μαζί Σου πριν από την δημιουργία του κόσμου». Αδελφοί μου, εάν αισθανόμαστε εδώ στον κόσμο τόση ευφροσύνη, όταν αποκτήσουμε την κατάνοιξη που μας έρχεται από τη συνέστηση των αμαρτιών μας και την έλευση της Θείας Χάριτος, και τέτοια παρηγοριά που αγάλεται και χαίρεται η ψυχή μας, πόση απόλαυση νομίζουμε ότι θα βρούμε εκεί, που δεν θα υπάρχουν πια δάκρυα, ούτε έχει τόπο το πένθος, αλλά πάντοτε βασιλεύει η ευφροσύνη και η αγαλίαση. Ας βγούμε λοιπόν από αυτό τον στενό χώρο αυτού του υλικού κόσμου και ας σκεφτούμε τι έχει ετοιμάσει ο Θεός στον ουρανό για τον λίγο κόπο που καταβάλαμε ή που καταβάλουμε στον καιρό της επίγειας ζωής, προκειμένου να καλλιεργήσουμε τις αρετές. Πόση τιμή θα έχουμε όταν η Θεοτόκος και ο ίδιος ο νυμφίος Χριστός με όλους τους Αγίους έρθει να μας συναντήσει και να μας πούν όλοι αυτοί εκείνα τα λόγια που γράφει το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το άσμα ασμάτων. «Σήκω γρήγορα και ακολούθησέ με, ωραιότατη περιστερά μου». Έτσι θα απευθυνθούν στην ψυχή μας. Έφυγε ο χειμώνας και φάνηκαν τα άνθη.
Πόση χαρά θα λάβει η ψυχή μας, αδελφοί μου, όταν την πάνε οι άγγελοι στον ουράνιο θρόνο και κηρύξουν τα φιλόθεα έργα μας, τις θλίψεις, το σταυρό που σηκώσαμε, για τη δόξα του Κυρίου, τις προσευχές που κάναμε ημέρα και νύχτα, τις νηστείες τις οποίες εφαρμόσαμε στον εαυτό μας, τις ελεημοσύνες και τις υπόλοιπες αγαθοεργίες μας, τότε θα καταλάβουμε το αξίωμα της αρετής. Εκεί ο καλός τιμάται κατά τον κόπο του. Εκεί ψάλλεται το άσμα του Δαβίδ. Λέει, «Ή μη ότι Κύριος εβοήθησέ μη, παραβραχή κατόκισε το άδει η ψυχή μου. Εάν ο Κύριος δεν με είχε βοηθήσει, τότε η ψυχή μου θα είχε βρεθεί στον άδει». Εκεί εισέρχονται οι αίτητοι στρατιώτες, οι ανδρείες γυναίκες που νίκησαν τον κόσμο και τη γυναικεία χαυνότητα και δοξάζονται με το διπλό βραβείο της αρκός και του κόσμου, με αμαράντισους στεφάνους και πάνχρυσα διαδήματα. Εκεί πολλοί νέοι και μικρά βρέφη που νίκησαν το τρυφερό των χρόνων τους με αρετή και διάκριση λαμβάνουν το βραβείο της παρθενικής τους καθαρότητας. Εκεί αναγνωρίζουν τους φίλους τους, πατέρες και τους δασκάλους, και αγκαλιάζονται με άγιο φίλημα και απολαμβάνουν τον καρπό των αρετών γλυκύτατα. Και ας τους φαινόταν άλλον καιρό οι ρίζες τους γεμάτες πικρία. Γλυκός είναι ο δροσερός αέρας στην μεσημεριανή ζέστη, γλυκύτατο το νερό για το διψασμένο διπόρο, γλυκός ο ύπνος και η ανάπαυση του δούλου που κόπιασε, αλλά γλυκύτερη από όλα αυτά είναι η αγάπη των Αγίων και η ειρήνη κατά τον πόλεμο. Μέσα σε αυτή την κατάσταση ζουν οι Άγιοι στον ουρανό. Μετά τον κίνδυνο η ασφάλεια, και μετά τις θλίψεις και τους πειρασμούς και τους πολλούς κόπους η τέλεια και αιώνια ανάπαυση. Τότε τελειώνουν οι πόλεμοι και δεν υπάρχει πια ανάγκη να είναι κανείς αρματωμένος, όπως κάποτε ήταν οι Ισραηλίτες αφού πήραν τη γη της Απαγγελίας. Τότε απέθεσαν τα όπλα και ξέχασαν όλους τους φόβους του πολέμου και τη σύγχυση, και καθένας χαιρόταν κάτω από τη σκιά των δέντρων τους, και μάλιστα τους γλυκούς καρπούς αυτών των δέντρων της γης της Επαγγελίας, αλλά και την ειρήνη και την ανάπαυση που τους παρήχε. Αυτή είναι η κατάσταση. Εκεί όσοι έσπηραν εδώ δάκρυα θα θερήσουν στο μέλλον αιώνια αγαλίαση. Εκεί οι Άγιοι Γεώργιος, Δημήτριος και οι υπόλοιποι αθλητές λάμπουν ως αστέρες πολύφωτοι, αγαλώμενοι, γιατί για λίγο πόνο και πρόσχερο έλαβαν τόση ανταμοιβή και απόλαυση. Εκεί ο καθηγητής της ερήμου, Αντώνιος, και ο Μέγας Ευθύμιος, και όλοι όσοι χαίρονται απολαμβάνοντας την πληρωμή του κόπου τους πολλαπλάσια, και γενικά όλοι οι Άγιοι Προφήτες και οι Ιερομάρτυρες και κυρίως οι Θείοι Απόστολοι, έχοντας πρωτοστάτη και ταξίαρχο τον μεγάλο βαπτιστή και πρόδρομο Ιωάννη, αγάλονται και χαίρονται και δοξάζουν το Θεό που τους δυνάμωσε και καταφρόνησαν τον μάταιο αυτό κόσμο, τον αιώνα αυτών των απατεώνα, γιατί νίκησαν τη σάρκα και την υπέταξαν τελείως στο πνεύμα και κέρδισαν για τα γήινα και πρόσχερα πράγματα που καταφρόνησαν παντοτινά και ουράνια, για λίγο κόπο ανάπαυση άμετρη, για μικρή εσχήνη και ατιμία αμαράντινη δόξα και τιμή, για πρόσκαιρη θλίψη χαρά ανεκλάλητη, και γενικά
για μάταια και φθαρτά πράγματα που διαλύονται σαν καπνός και μαραίνονται σαν τα κρίνα του αγρού, απόλαυση άφθαρτη και παντοτινή. Αυτά θα συλλογίζονται οι Άγιοι και θα εφραίνονται βλέποντας την αιώνια δόξα της Αγίας Τριάδος. Αυτοί λοιπόν οι Άγιοι, όσο και αν χαίρονται στον ουρανό και προγεύονται και προαπαλαμβάνουν αυτά τα οποία έχει ετοιμάσει ο Θεός και τα οποία θα γευθούν στον τέλειο βαθμό μετά τη Δευτέρα Παρουσία, έχουνε και θα λέγαμε κατά τα ανθρώπινα μία ανησυχία, μία αγωνία. Σκέπτονται εμάς, τα αδέρφια τους που αγωνιζόμαστε στον στίβο αυτής της ζωής, στον επίγειο βίο, και θερμά παρακαλούν τον Θεό και τον οικετεύουν να μην σταματήσει, να μας δίνει το έλεος Του και τη βοήθειά Του, για να μην μείνουμε κι εμείς άγευστοι αυτής της χαράς, αμέτωχοι αυτής της μακαριότητας, αλλά να αξιωθούμε κι εμείς χάρη στον μικρό αλλά ειλικρινή αγώνα που κάνουμε σε αυτόν τον κόσμο, να φτάσουμε στην κατάσταση που είναι και εκείνη. Ποτέ οι Άγιοι δεν σκέφτηκαν ατομικά, δεν κοίταξαν μόνο τον εαυτό τους. Εμάς σκέπτονται, για μας αγωνίζονται και τώρα στον ουρανό. Αυτό σημαίνει αγάπη αληθινή, αδελφική, και όχι αυτή την αγάπη που ακούσαμε στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή του μεγάλου αδελφού προς τον μικρό. Αυτή την χαρά λοιπόν θέλουν και οι Άγιοι μας να ζήσουμε. Και μη λησμονούμε, αδελφοί μου, ότι όπως ήρθαμε στον κόσμο μέσα από μία γέννηση, από έναν τοκετό, έτσι θα φύγουμε και από αυτόν τον κόσμο μέσα από μία γέννηση, μέσα από έναν τοκετό. Τώρα πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε στην κοιλιά της μάνας μας Εκκλησίας και τρεφόμαστε από τα αιμοφόρα αγγεία που λέγονται Ιερά Μυστήρια και αναπνέουμε το οξυγόνο του ουρανού μέσα από την προσευχή, η οποία προσευχή μας φέρνει το οξυγόνο της Χάριτος στους πνευματικούς μας πνεύμονες. Και όλα αυτά γιατί τα κάνουμε? Για να ενηλικιωθούμε μέσα στην κοιλιά της Παναγίας Εκκλησίας μας, έτσι ώστε όταν έρθει η ώρα που θα φύγουμε αυτόν τον κόσμο, που είναι η ώρα του πνευματικού τοκετού και όχι της θλίψης και του πόνου όπως ο κόσμος νομίζει το θάνατο, τότε αληθινά να βγούμε από αυτόν τον μικρό και περιορισμένο κόσμο στην αιωνιότητα. Όταν κάποτε ήμασταν ως έμβρια στην κοιλιά της μητέρας μας, νομίζαμε ότι αυτός ο μικρός ασκός μέσα στον οποίον πλέαμε ήταν όλος ο κόσμος. Όταν όμως βγήκαμε στον απέραντο αυτό, αλλά πάλι περιορισμένο γήινο κόσμο, τότε καταλάβαμε τη διαφορά της ζωής μέσα στην κοιλιά της μητέρας μας της βιολογικής από τη ζωή μέσα στον κόσμο. Αλλά μην ξεχνάμε, και αυτός ο λεγόμενος απέραντος κόσμος είναι άπειρο ελάχιστος, σαν μία σταγόνα στον ωκεανό, μπροστά στον κόσμο της αιωνιότητας, μπροστά στη χαρά και στο φως και στη δόξα του ουρανού. Εάν σε αυτά λοιπόν τα φθαρτά και πρόσχερα πράγματα έδωσε λοιπόν ο Πανάγιος Θεός τόση ευπρέπεια, πόσοι νομίζουμε θα έχουν τα άφθαρτα και αιώνια? Εάν υψώσουμε στον ουρανό τα μάτια, βλέπουμε τον πάμφωτο ήλιο, τη λαμπρότητα της σελήνης και των αστέρων. Στη γη βλέπουμε όλα τα ωραία και θαυμαστά δημιουργήματα, τα όρη, τα βουνά, τις κοιλάδες, τα διάφορα ζώα, τα δέντρα, τα πολύχρωμα άνθη, τους ωραίους καρπούς, τις πηγές και τις λίμνες, τα ποτάμια και τις θάλασσες. Βλέπουμε τους πολύτιμους λίθους, τα μαργαριτάρια και όλα τα όμοια. Εάν λοιπόν σε αυτή την παρικία που ζούμε ως πάρικοι και παρεπίδημοι και όχι ως μόνιμοι κάτοικοι
τόσα ωραία πράγματα μας χάρισε ο Θεός, τι είδους νομίζουμε ότι θα είναι στον Παράδεισο τα αγαθά, εάν στους αμετανόητους αμαρτωλούς δίνει ο Χριστός ως πολυεύσπλαχνος που είναι και φιλάνθρωπος και μακρόθυμος τόση χαρά σε αυτή τη ζωή, πόση ευρωσύνη θα αξιωθούν στην μελλοντική ζωή οι γνήσιοι φίλοι του. Να γνωρίσουμε, αδελφοί μου, ότι κατά τη Δευτέρα Παρουσία πρόκειται να ανακαινιστεί ο κόσμος και να γίνει ασύγκριτα ωραιότερος και λαμπρότερος από ό,τι είναι τώρα. Τα στοιχεία θα καθαριστούν από κάθε φθορά. Ο αέρας θα καθαριστεί από κάθε σκοτάδι και σύννεφο. Το νερό θα λαμπρινθεί και θα λάμπει σαν καθρέφτης και κρίσταλο. Ομοίως και η γη θα λεπτύνει και θα γίνει καθαρή από κάθε ρήπο και βλαπτικό υλικό, γιατί όλα τα βλαβερά που δίνουν θλίψη και ασθένεια δεν θα υπάρχουν. Και έτσι θα μείνουν τα στοιχεία καθαρά και όλη η γη θα είναι αυλαβής και ωραία. Ομοίως οι ουρανοί και ο ήλιος και η σελήνη και τα άστρα θα δίνουν λάμψη θαυμάσια και ακόμη 7 φορές περισσότεροι, όπως λέει ο προφήτης Ισαΐας. Γιατί πρόκειται να είναι το φως της σελήνης σαν το φως του ήλιου. Και το φως του ήλιου 7 φορές, δηλαδή απείρως περισσότερες φορές λαμπρότερο, όπως το φως των 7 ημερών. Και ακόμη να πάψουν την κίνησή τους, γιατί δεν θα υπάρχει λόγος ο ήλιος και η σελήνη και οι πλανήτες τότε να κινούνται για την ευεργεσία του ανθρώπου, δηλαδή για τη γέννηση, για τη φθορά, και τότε θα πάψουν αυτά μετά την κοινή Ανάσταση. Αναμφίβολα πρέπει να πιστέψουμε ότι θα πάψουν όλα αυτά των δρόμων τους. Θα σταθεί ο ήλιος στην Ανατολή, η σελήνη στη Δύση και τα υπόλοιπα στη θέση τους, όπως δημιουργήθηκαν εξ αρχής, και δεν θα αλλάζουν οι καιροί. Ούτε ο χειμώνας, ούτε το καλοκαίρι δεν θα υπάρχουν, ούτε νύχτα, αλλά πάντοτε μια αιώνια αηδιότητα του χρόνου, με άπειρη ευφροσύνη και απερίγραπτη αγαλίαση. Και όλα αυτά γίνονται με θείο πρόσταγμα για περισσότερη δόξα και απόλαυση των δικαίων, για να λάβουν την αμοιβή των έργων τους πολλαπλάσια. Και αγαλίαση θα έχουμε τότε, εάν κληρονομήσουμε την αιώνια ζωή. Επομένως, πρέπει να αποφασίσουμε τώρα, αν μας αρέσει ο τόπος, μη δυσανασχετούμε με τον τρόπο, αλλά ας βαδίσουμε την οδό των εντολών του Χριστού, τον δρόμο του Ευαγγελίου, για να συνδοξαστούμε με τους Αγίους. Ας συγκοπαθήσουμε, μάλλον ας συγκακοπαθήσουμε τώρα, ας μαράνουμε τις κινήσεις της σαρκός με πνευματική άσκηση, και τότε θα χαιρόμαστε αιώνια. Δεν πρέπει να μας φαίνεται κανένας κόπος σκληρός, ούτε μακρύς ο καιρός που είναι μέσο και όργανο για να απολαύσουμε την αιώνια αγαλίαση. Οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι είναι τόση η ωραιότητα του ανέσπερου φωτός, η γλυκύτητα της άκτης της σοφίας και η απόλαυση της ουράνιας μακαριότητας, που αν ήταν δυνατόν να σταματήσουμε εκεί για λίγα μόνο δευτερόλεπτα του λεπτού, θα καταφρονούσαμε όλα τα χρόνια της πρόσκαιρης ζωής μας και κάθε σωματική απόλαυση. Ο Άγιος Αυγουστίνος ήθελε να γράψει ένα βιβλίο σχετικά με αυτή τη μακαριότητα, και όσο περισσότερο έγραφε περί του θείου και ακατάληπτου μυστηρίου της ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος, τόσο ο νους του βυθιζόταν και δεν ήξερε πώς να τελειώσει την ένδοξη αυτή διήγηση. Γι' αυτό του έδειξε οπτασία ο Κύριος για να του φανερώσει ότι το μυστήριο της Παναγίας Τριάδος είναι παντελώς ακατάληπτο και δεν φτάνει η ανθρώπινη γλώσσα να διηγηθεί
τα άρρητα αγαθά εκείνα που ετοίμασε ο Θεός για εκείνους που τον αγαπούν. Καθώς λοιπόν στεκόταν μια μέρα στον Αιγιαλό και στοχαζόταν και μελετούσε αυτή την ουράνια δόξα, είδε ένα βρέφος ωραίο που είχε κάνει στην άμμο ένα μικρό λάκκο και προσπαθούσε να βγάλει με ένα μικρό δοχείο τη θάλασσα και να τη χύνει σε εκείνο το λάκκο. Αφού λοιπόν είδε πως προσπαθούσε το βρέφος ώρα πολύ σε αυτή την προσπάθεια, το ρώτησε τι ήθελε να κάνει και του λέει: «Όλη εκείνη τη θάλασσα θέλω να τη βάλω σε αυτό τον λάκκο». Και ο Όσιος του είπε: «Μάταια κοπιάζεις, παιδί μου, γιατί πως είναι δυνατό να βάλεις ένα τέτοιο άπειρο πέλαγος σε ένα μικρότατο λακκουβάκι?» Και λέει τότε το ουράνιο βρέφος: «Είναι ευκολότερο να περικλείσω εγώ σε τούτο το λάκκο όλο το πέλαγος, παρά να μπορέσεις εσύ να τελειώσεις εκείνο που άρχισες και να διηγηθείς με τη λίγη σου γνώση τέτοια ανέκφραστα και ακατάληπτα πράγματα». Και εκείνος όταν το άκουσε απόρρισε και του είπε: «Ποια?» Και το βρέφος αποκρίθηκε και του είπε: «Εσύ προσπαθείς με το μυαλό σου να ερευνήσεις και να καταλάβεις το βαθύτατο και ακατανόητο μυστήριο της αδιαίρετης τριάδας, και αυτό είναι αδύνατο να γράψεις, δηλαδή όπως πρέπει, σχετικά με τη Θεία Μεγαλειότητα. Μπορείς άραγε να σφίξεις όλο τον κόσμο στο χέρι σου ή να κάνεις τον ουρανό ακίνητο? Εκείνα που δεν είδε ποτέ μάτι, μπορείς εσύ να τα στοχαστείς και να ακούσεις το αυτί σου και να ακούσει το αυτί σου όσα δεν άκουσε κανενός άλλου, και να καταλάβεις όσα δεν ανέβηκαν στην καρδιά ανθρώπου? Με ποιο μέτρο θα μετρηθεί το αμέτρητο?» Ανάπαυσε λοιπόν το λογισμό σου και φτάνει όσο σε φώτισε το Πανάγιο Πνεύμα και έγραψες περί της αδιάλειπτης μακαριότητας, γιατί δεν θέλει ο Δημιουργός να ξέρει ο άνθρωπος μέσα από το μυαλό του και να καταλάβει ανελιπώς τέτοια μυστήρια σε αυτό τον κόσμο, παρά μόνο να τα καταλάβει στους ουρανούς. Στην ανέσπερη εκείνη η μέρα, όσοι τότε αξιωθούν αυτή την αγαλίαση, και αυτοί πάλι όχι να καταλάβουν όλα τελείως αυτά τα ιερά μυστήρια, αλλά και ένας πολύ και ο άλλος λιγότερο, ο καθένας κατά το μέτρο της αρετής του. Αυτά είπε το βρέφος και ήταν άγγελος και αναλήφθηκε. Ο δε Όσιος ευχαρίστησε το Θεό που τον αξίωσε ενός τέτοιου οράματος. Εάν λοιπόν, αδελφοί μου, ποθούμε να απολαύσουμε μια τέτοια μακαριότητα, ας υπομείνουμε για την αγάπη μας στο Χριστό κάθε επερχόμενη δοκιμασία, και ας αρνηθούμε τον μάτιο πλούτο, γιατί περισσότερο δοξάζεται ο μικρός δούλος του Θεού παρά ο μεγαλύτερος βασιλιάς τούτου του κόσμου στην αιώνια ζωή. Πόση αφροσύνη έχουν σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι, ώστε να προτιμούν τα πρόσχερα και φθαρτά από τα άφθαρτα και αιώνια, και για την κοπριά και τα σκύβαλα να χάνουν τον ατίμητο θησαυρό. Και πόσοι υπάρχουν σήμερα που όχι για να κυριέψουν βασίλεια ή ηγεμονίες και θησαυρούς του αιώνος τούτου, αλλά μόνο για να κερδίσουν ένα χωράφι ή λίγα χρήματα, χάνουν την αιώνια δόξα και ανταλλάσσουν τη βασιλεία των ουρανών με αυτή την πρόσχερη ζωή, την γεμάτη πόνο και θλίψη. Πόσοι για τα πάθη της σάρκας στερούνται τη θεϊκή μακαριότητα? Όσο ξεπερνάει σε ποσότητα ο ωκεανός μία σταγόνα νερό, τόσο ξεπερνάει και η ουράνια αγαλίαση
όλες τις υπόλοιπες απολαύσεις που μπορούν να βρεθούν στον κόσμο ή ακούστηκαν στη βασιλεία εκείνη. Δεν υπάρχει θλίψη, όπως είπαμε, ή πόνος ή στεναγμός, αλλά ατάραχη ειρήνη, άλυπη χαρά, άνωση υγεία, αθάνατη ζωή, πλεισμονία ανελιπής, αχήμαστη άνοιξη, ειδονία ανέκφραστη και κάλος αμήχανο και γλυκιά μια εφροσύνη, κάθε αγαθού και άρρητη αγαλίαση. Αυτή είναι η βασιλεία των ουρανών, βασιλεία των βασιλειών, βασιλεία όλων των αιώνων. Παράδεισος είναι η κατοικία των μακαρίων, των οποίων είναι ζωή και βασιλιάς ο Θεός ο αθάνατος. Τα στεφάνια τους με πολύτιμους λίθους, μαργαριτάρια και πολύτιμο χρυσάφι. Οι αδελφοί τους φωτεινοί άγγελοι, οι ύμνοι τους ακατάπαυστοι, με γλυκύτατη μελωδία και τερπνή ευωδία και ανέκφραστη αγαλίαση. Μη δυσανασκετούμε, αδελφοί μου, με τις θλίψεις που θα μας έρθουν για την αγάπη μας στο Χριστό, επειδή με αυτές αξιωνόμαστε άφθαρτο βραβείο. Η θέση μας είναι στη χώρα των ζώντων. Εκεί βρίσκεται ο θησαυρός και ο πλούτος μας. Εκεί μας περιμένει ο Δεσπότης Χριστός για να μας τιμήσει με τόσο περισσότερη δόξα όσο θερμότερη φανεί προς Αυτόν η αγάπη μας. Για να περάσει λίγο από τη φαντασία μας αυτή η σκηνή, για σκεφτείτε να φεύγουμε από αυτόν τον κόσμο την ώρα που θα παραδίδουμε την ψυχή μας και να αισθανόμαστε ότι απέναντί μας μας περιμένει ο Χριστός, μας περιμένει η Παναγία, μας περιμένει ο Άγιος Δημήτριος, ο Άγιος Γεώργιος, όλοι οι Άγιοι, και χαίρονται και ανοίγουν την αγκαλιά τους για να μας υποδεχθούν, όπως τα παλιά χρόνια υποδέχονταν οι συγγενείς τους μετανάστες που γύρναγαν από την ξενιτιά με γεμάτες τις αποσκευές τους, από τους κόπους και τις εργασίες που είχαν καταβάλει χρόνια πολλά μακριά από το σπίτι τους, και να χαίρονται και να αγάλλονται και εκείνοι που μας υποδέχονται, αλλά και εμείς που θα γυρνάμε πάλι στη φυσική μας οικογένεια, που δεν είναι μόνο η βιολογική, αλλά κυρίως η ουράνια και παντοτινή. Εκεί θα τους γνωρίσουμε από κοντά, και ενώ τώρα τους βλέπουμε μέσα από τις εικόνες τους, όπως είναι η εικόνα του Κυρίου, η εικόνα της μητέρας μας Υπεραγίας Θεοτόκου ή των Αγίων, εκεί να τους βλέπουμε με τα μάτια, όχι τα αισθητά, αλλά τα πνευματικά. Εκεί να τους αγκαλιάζουμε, εκεί να τους ασπαζόμαστε, εκεί να πέφτουμε μέσα και στη δική τους αγκαλιά, και όπως έλεγε σήμερα το Ιερό Ευαγγέλιο, να μας καταφυλούν και να χαίρονται για όλα εκείνα τα οποία για την αγάπη μας στο Χριστό περάσαμε, και να μας οδηγούν με μία πανηγυρική πομπή στον ουράνιο θρόνο, στην Παναγία Τριάδα, για να προσκυνήσουμε τον Πανάγιο Θεό μας, και έτσι να είμαστε όλοι με ένα στόμα, με μία καρδιά, με μία θα λέγαμε ύπαρξη παντοτινή στην αιωνιότητα, για να διανοηθούμε αυτή την όμορφη στιγμή που δεν θα έχει τέλος, και τότε θα καταλάβουμε τι έχει ετοιμάσει ο Θεός στον ουρανό για μας. Τώρα τα φανταζόμαστε, αλλά πείτε μου, είναι ποτέ δυνατόν ο Θεός να μας πει ψέματα? Όλα αυτά που μας είπε ο Θεός, γιατί μας τα είπε? Για να κερδίσει τη συμπάθειά μας? Μήπως είναι ένας κοσμικός πολιτικός άρχοντας που θέλει να αρπάξει την ψήφο μας? Δεν έχει ανάγκη ο Θεός από όλα αυτά. Αντιθέτως, έχει μόνο ένα εντός εισαγωγικών ανάγκη, το να Τον αποδεχθούμε, το να Τον αγαπήσουμε, το να Τον ενθρονίσουμε στην καρδιά μας. Τι πιο φυσικό από αυτό? Αν η τροφή μπαίνει μέσα μας και μας δίνει τόσα καλά, με ανώτερο το ότι λειτουργούμε ως βιολογικός οργανισμός, για να σκεφτούμε πόσα καλύτερα μας δίνει η χάρις του Θεού όταν μπαίνει μέσα μας
για να μας αξιώσει να γίνουμε κοινωνοί της αιωνίου ζωής. Γιατί αυτή η ζωή τελειώνει, αλλά η αιωνιότητα δεν τελειώνει. Και μην ξεχάσουμε, η ζωή του ουρανού αρχίζει από εδώ, από τη ζωή αυτή. Τώρα οφείλουμε να ζούμε τον πρόλογο αυτής της ζωής. Γι' αυτό μετέχουμε των Αγίων Μυστηρίων. Γι' αυτό κοινωνούμε του σώματος και του αίματος του Χριστού, για να προγευθούμε της χαράς αυτής, για να νιώσουμε αυτό που θέλουμε αιώνια να νιώθουμε στον ουρανό και να ζούμε από τώρα αυτά που μας έχει ετοιμάσει ο Θεός στον ουρανό. Το ερώτημα είναι, γιατί δεν Του δίνουμε εμπιστοσύνη, γιατί δεν δείχνουμε απόλυτη σιγουριά στα λόγια του Χριστού, γιατί δεν νιώθουμε την αγάπη Του μέσα από αυτά τα οποία μας είπε και μας έκανε. Μια αγάπη η οποία δεν περιορίστηκε μόνο στα λόγια, αλλά όλα όσα είπε τα υπέγραψε με το αίμα Του επάνω στο Γολγοθά, επάνω στο Σταυρό. Γιατί για μας το συμβόλαιο τιμής που υπέγραψε ο Θεός μαζί μας είναι ο Σταυρός. Δια του Σταυρού θα φτάσουμε στην αιώνια ζωή. Με το Σταυρό, δηλαδή τη σταυρική ζωή, θα ανοίξουμε την πόρτα του Παραδείσου. Όλοι οι Άγιοι μας στον ουρανό έχουν ένα κοινό με τους αγωνιζόμενους με εμάς στη γη, τον Τίμιο Σταυρό. Εκείνοι πέρασαν το Σταυρό και τώρα είναι στην αιωνιότητα, δηλαδή στην Ανάσταση. Εμείς είμαστε πριν το Σταυρό, γι' αυτό και βλέπουμε το Σταυρό των δοκιμασιών αυτής της ζωής. Όταν πάμε να σπαστούμε την εικόνα κάθε Αγίου, κάνουμε μία κίνηση, κάνουμε το σχήμα του Τιμίου Σταυρού, διότι με αυτό το σχήμα θέλουμε να πούμε ότι εσύ, Άγιέ μου, είσαι πίσω από το Σταυρό που κάνω εγώ, δηλαδή στη ζωή την αναστημένη, αλλά εγώ είμαι πριν, βοήθησέ με να φτάσω κι εγώ δια του Σταυρού εκεί που είσαι εσύ σήμερα. Η θέση μας λοιπόν είναι στη χώρα των ζώντων. Εκεί λοιπόν μας περιμένει ο Χριστός. Ας σηκωθούμε λοιπόν από αυτόν τον ύπνο της αμέλειας και ας επικαλεστούμε τον Κύριο για να μας οδηγήσει, να μας φωτίσει και να μας δώσει αυτή τη δύναμη να περπατήσουμε στον κόσμο αυτόν την τεθλιμμένη οδό, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος πιο αποτελεσματικός από αυτήν την οδό. Αυτήν την αμέλεια να ξεριζώσουμε και να αφανίσουμε τελείως από την καρδιά μας ως την αιτία της απώλειάς μας και ας ποθήσουμε ολόψυχα τον Δημιουργό και Σωτήρα μας Χριστό πάνω από όλους και από όλα όσα έχουμε στον κόσμο αυτό. Ας περπατήσουμε, αδελφοί μου, επιμελώς στην ανάρετη ζωή για να γευθούμε αυτό το υπέρτατο αγαθό και να βλέπουμε τη λαμπρότητα των Αγίων, τη δύναμη του Πατρός, τη σοφία του Υιού και την αγαθότητα του Παναγίου Πνεύματος, να απολαμβάνουμε κάθε ευφροσύνη σε εκείνη την ουράνια πολιτεία που είναι μία γλώσσα και που καμία γλώσσα και καμία φωνή και καμία φράση δεν μπορεί να εκφράσει την αγάπη και τη χαρά που ζουν εκεί οι Άγιοι μας. Μπροστά μας βρίσκεται το βραβείο και ο αμαράντινος Στέφανος. Τα παλαιά χρόνια ο κάθε επίγειος βασιλιάς προσέφερε ως δώρο στον Ανδρείο στρατιώτη του κατά την νικηφόρο μάχη που είχε κάνει 100 χρυσά νομίσματα, λέει η ιστορία. Και μάλιστα μπροστά στα μάτια πλήθους ανθρώπων που κατέκλυζε το στάδιο. Δεν είναι λοιπόν ντροπή μας να έχει ο στρατιώτης εκείνος του επίγειου βασιλιά περισσότερο πόθο για εκείνο το μικρό δώρο και να το πάρει μόνο αυτός, ενώ οι υπόλοιποι μένουν με ζημιά αμέτρητη. Πολλές φορές κινδύνεψε να στερηθεί και τη ζωή του ακόμα αυτός ο στρατιώτης, αλλά πολέμησε με ανδρεία, ελπίζοντας το να λάβει τη μάταια τιμή
και το πρόσκαιρο δώρο. Και εμείς, ιεράθυμοι και ασύνετοι, που ξέρουμε βέβαια πως όλοι λαμβάνουμε τέτοιο βασιλικότατο βραβείο και ατίμητο δώρο από τον Χριστό το Θεό μας, αμελούμε και δεν θέλουμε να αγωνιστούμε λίγο για να κοπιάσουμε. Με αυτή την ελπίδα υπέμειναν όλοι οι ασκητές, τις νηστείες, τις αγρυπνίες και όλες τις κληραγωγίες της ερήμου, πιστεύοντας ότι επρόκειτο να απολαύσουν εκείνη την ατελεύτητη βασιλεία και την ανεκλάλητη ευφροσύνη. Αυτή την ελπίδα είχαν μέσα τους. Αυτή λοιπόν η ελπίδα ήταν η άγκυρα που έκανε όλους τους δούλους του Θεού να στέκονται στερεοί και ασάλευτοι σε τόσες τρικυμίες, στις οποίες βρέθηκαν σε αυτή τη νοητή και γεμάτη φουρτούνες θάλασσα αυτού του βίου. Και επειδή κανένας δεν δοξάστηκε χωρίς πόνους και θλίψεις, γιατί να μην αποκλίνουμε κι εμείς και να μην κακοπαθήσουμε, έχοντας το θάρρος και την ελπίδα μας στον παντοδύναμο Βασιλέα, για να μας δώσει αιώνια βοήθεια. Όλοι θέλουν να πάνε στον Παράδεισο, αλλά οι περισσότεροι το θέλουν με τον τρόπο τους και όχι όπως υποδεικνύει ο Χριστός. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος. Ξέρετε, αδελφοί μου, τι θα πει να μας ανήκει ένα διαμέρισμα πολυτελέστατο, με πολλά δωμάτια, πραγματικός Παράδεισος, και εμείς να μην έχουμε το κλειδί για να εισέλθουμε μέσα σε αυτό. Μεγάλο πράγμα αυτό. Σε αυτή τη θέση βρίσκονται οι λεγόμενοι καλοί άνθρωποι που έχουν πολλά καλά έργα στη ζωή τους, αλλά δεν έχουν το Χριστό, που είναι το κλειδί για να εισέλθουν στον Παράδεισο. Άλλο λοιπόν καλός άνθρωπος και άλλο μετανοημένος, πιστός χριστιανός, μέλος της Εκκλησίας. Τα καλά μας έργα αξιοποιούνται μόνο όταν έχουμε το Χριστό και είναι εκείνα που μας εξασφαλίζουν και καθορίζουν ποια θέση θα έχουμε μέσα στον Παράδεισο. Πώς ταξιδεύει κανείς με το τρένο? Κι άλλος έχει την πρώτη θέση, άλλος τη δεύτερη, κι άλλος ταξιδεύει σε πολυτελείας θέση. Έτσι ακριβώς καθορίζουν η πίστη μας και τα καλά μας έργα ποια θέση θα έχουμε στην αιώνια ζωή. Για να πάρουμε όμως στον Παράδεισο αυτή τη θέση και να μπούμε, χρειαζόμαστε να έχουμε ως εισιτήριο τη μυστηριακή ζωή, την εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία, και ως αποσκευές τα καλά μας έργα. Η Θεία Κοινωνία είναι το εισιτήριο για την είσοδο στον Παράδεισο, όπως έλεγε ο μακαριστός μεγάλος ιεροκήρυγας Δημήτριος Παναγόπουλος. Έκανε ο Θεός τον Παράδεισο για τους δικαίους. Έκανε τον Άδη για τους αμαρτωλούς. Έκλεισε και τον Παράδεισο. Έκλεισε και τον Άδη. Αλλά προσέξτε κάτι. Τα κλειδιά του Άδη τα κράτησε ο ίδιος. Τα κλειδιά του Άδη τα κράτησε ο Χριστός. Έτσι βλέπουμε στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Γράφει εκεί: «Και έχω τα σκλής του θανάτου και του Άδου». Όμως τα κλειδιά του Παραδείσου τα έδωσε στους Αποστόλους. Δηλαδή, τα έδωσε στον Απόστολο Πέτρο «και δώσωση τα σκλής της Βασιλείας των Ουρανών», είπε ο Κύριος. Ενώ λοιπόν τα κλειδιά του Άδη βρίσκονται στα χέρια του ίδιου του Χριστού, τα κλειδιά του Παραδείσου τα εμπιστεύθηκε στα χέρια των ανθρώπων. Αν θέλει ο άνθρωπος να κολλαστεί στον Άδη, τα κλειδιά δεν τα έχει. Αν θέλει ο άνθρωπος να σωθεί, να πάει στον Παράδεισο, τα κλειδιά του Παραδείσου τα κρατάει. Είδατε,
Ακόμα και σε αυτό το σημείο, πόσο θέλει ο Θεός να σωθούμε, μας το δείχνει. Τι σημαίνει όμως αυτό? Σημαίνει ότι είναι το θέλημα του Θεού να είναι δύσκολο να κολλάζονται οι άνθρωποι, και γι' αυτό δεν τους έδωσε τα κλειδιά του Άδη. Να είναι όμως εύκολο να σώζονται, και γι' αυτό τους έδωσε τα κλειδιά του Παραδείσου. Και δώσωση τα σκλής της Βασιλείας των Ουρανών. Γιατί όμως λέει «και δώσωση τα σκλής», τα κλειδιά? Δεν μπορούσε απλώς να πει «το κλειδί». Με ένα κλειδί, αδελφοί μου, δεν ανοίγει ο Παράδεισος. Τα κλειδιά είναι πολλών ειδών. Αυτό θέλει να πει. Το κλειδί μπορεί να είναι χρυσό, μπορεί να είναι σιδερένιο, μπορεί να είναι και ξύλινο ακόμη. Το ξύλινο είναι του φτωχού. Ο φτωχός με τη φτώχεια του μπορεί να ανοίξει τον Παράδεισο. Αρκεί να μην γογγίσει, να θυμάται τον φτωχό, ο οποίος ήταν κάτω από το τραπέζι του πλουσίου και χόρτενε με τα ψίχουλα, αλλά ποτέ δεν αγανάκτησε, παρά μόνο δόξαζε το Θεό και αγαπούσε και αυτόν τον άνθρωπο που τόσο τον είχε πονέσει, τον πλούσιο. Το χρυσό κλειδί είναι του πλουσίου. Ο πλούσιος, χρησιμοποιώντας σωστά τον πλούτο του, μπορεί να ανοίξει τον Παράδεισο και να σωθεί. Το σιδερένιο, ας πούμε, ότι είναι όλες οι άλλες κατηγορίες των ανθρώπων, που δεν είναι ούτε πλούσιοι ούτε φτωχοί, και εκείνοι μπορούν να ανοίξουν τον Παράδεισο και να σωθούν, ώστε εύκολα μπορεί να σωθεί και φτωχός και πλούσιος και κάθε άνθρωπος, αλλά είναι δύσκολο να κολλαστεί. Δύσκολο να κολλαστεί. Ο Χριστός ατενίζει από τα ύψη του Σταυρού όλους τους ανθρώπους της γης και λέει «Εν το κόσμο θηλήψιν έξετε, αλλά θαρσίτε νενίκηκα τον κόσμο». Ο Παράδεισος είναι για όλους μας. Λίγη προσπάθεια χρειάζεται. Τον Άδη μην τον αγαπήσει, αδελφοί μου, κανένας, διότι θέλει πολύ βία. Θέλει πολύ βία να αρπάξουμε τα κλειδιά του Άδη από τα χέρια του Χριστού, για να ανοίξουμε την πόρτα του και να εισέλθουμε ο Θεός να φυλάξει σε αυτόν τον τόπο της αμαρτίας και της αιώνιας οδύνης. Δεν θέλει ο Θεός να πάμε στον Άδη. Γι' αυτό κρατάει τα κλειδιά του Άδη. Μην κάνουμε εμείς το λάθος και πάμε να του τα πάρουμε, διότι αυτό σημαίνει κλοπή, αυτό σημαίνει αρπαγή, και αυτό γίνεται όταν περιφρονήσουμε τον Χριστό, όταν μισήσουμε τον Χριστό, όταν τον αφήσουμε τον Χριστό έξω από τη ζωή μας, για να πάρουμε μόνο αυτό που ο πονηρός μας έχει βάλει στο μυαλό, τα κλειδιά του Άδη, με την ιδέα ότι εκεί η ζωή είναι γεμάτη απολαύσεις, σαρκικές, γήινες, εγκόσμιες. Πόσο μεγάλο λάθος, πόσο μεγάλη πλάνη, πόσο μεγάλο ψέμα αυτό. Ας φανταστούμε ένα παιδί που γεννήθηκε, μεγάλωσε μέσα σε ένα σπήλαιο, χωρίς να δει ποτέ το φως του ήλιου και την ωραία φύση. Αν σε αυτό το παιδί η μητέρα του, που ήθελε να το διδάξει, του έλεγε «Παιδί μου, ξέρεις πόσο λαμπερός είναι ο ήλιος? Πολύ περισσότερο από το λιχνάρι που έχουμε εδώ. Ο ήλιος είναι μεγάλο φως που φωτίζει όλο τον κόσμο». Αν στη συνέχεια έπαιρνε ένα φύλλο δέντρου και του έλεγε «Βλέπεις αυτό το φύλλο? Σαν αυτό υπάρχουν πολλά άλλα χλωρά στη γη πάνω. Υπάρχουν πολλά δέντρα με άνθη και καρπούς. Υπάρχουν αναρρύθμιτα πουλιά που πετούν και κελαϊδούν αρμονικά». Τι θα καταλάβαινε αυτό το παιδί από αυτήν την ανάλυση? Τίποτα. Το ίδιο συμβαίνει και με εμάς τους ανθρώπους. Όσα και αν πούμε για τον Παράδεισο, είναι ψηλά λόγια, φτηνά λόγια, που δεν μπορούν με κανένα τρόπο ούτε και να σκιαγραφίσουν
πολύ δε περισσότερο να ζωγραφίσουν την ομορφιά του παραδείσου. Ένας άπιστος, και με αυτό ολοκληρώνουμε, είπε σε έναν ευσεβή γνωστό του, «Πόσο γελασμένος θα βγεις, αν ο παράδεισος είναι παραμύθι?» Και εκείνος ο ευσεβής άνθρωπος το απάντησε, «Περισσότερο γελασμένος θα βγεις εσύ, αν η κόλαση δεν είναι παραμύθι». Γι' αυτό λοιπόν ας κάνουμε μία προσευχή από την καρδιά μας στον Κύριο, στον αιώνιο Βασιλέα των ψυχών μας, στη ζωή της ζωής μας, με αυτά τα λόγια. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, ας μας πειράζουν οι εχθροί και ας μας θλίβουν. Ας ενωθούν όλα τα κτίσματα του κόσμου αυτού εναντίον μας. Να μας πολεμούν και να μας διώκουν. Ας γίνουμε παίγνια των ανθρώπων και ας μας καταφρονήσει όλος ο κόσμος. Ας λιγοστεύει με οδύνη η ζωή μας και με στεναγμούς τα χρόνια μας. Και γενικά ας μας περικυκλώνουν σε τούτον κόσμο, όπως οι μέλισσες στο κερί, όλες οι δυστυχίες και τα βάσανα. Εμείς ένα ζητάμε, να μας αξιώσεις, Κύριέ μας και Θεέ μας, της Βασιλείας Σου, να υμνολογούμε και να δοξάζουμε Εσένα, τον Προάναρχο Πατέρα, τον Συνάναρχο Υιό και το Ομοούσιο Πνεύμα, την αχώριστη Βασιλεία, την αχώριστη Παναγία Τριάδα, διότι μόνο στον Θεό μας ανήκει κάθε δόξα, κάθε τιμή και κάθε προσκύνηση. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Αύριο πρώτα ο Θεός θα συναντηθούμε και πάλι στις 18:30 για το αγιαγραφικό ανάγνωσμα. Ο Θεός μαζί μας. Καλό παράδεισο.